Θείας πίστεως διδασκαλία κατεκόσμησας την εκκλησία ζηλωτής των Αποστόλων γενών Και κατασπήρα στα θεία διδάγματα. Μάρτυρο στον αγώνα, ε Κοσμά Χριστό. Την 24η του μηνό Αυγούστου, κοσμά του Ετολού, νεομάρτυρο και ει Αποστόλου, ευτυχού και τατίωνο των μαρτύρων, Γεωργίου του Λιμνιώτου του Ομολογητού. Αθανασίου του Δευτέρου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Διονυσίου του Ενεγίνη εις την Ζάκυνθον. Ο Άγιος Ευτυχής, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, θέλοντας να δείξει τον άνθρωπο που έχει αληθινά πνεύμα Θεού, είπε «Παν πνεύμα, «Ο ομολογεί η Ιησούν Χριστόν εν σαρκί ελληλιθώτα εκ του Θεού εστί». Δηλαδή κάθε άνθρωπος που παρουσιάζεται με χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αν ομολογεί όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα, ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι σαρκώθηκε και έζησε ως άνθρωπος, φέροντας την ανθρώπινη φύση, αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος του Θεού ήταν και ο Άγιος Ευτυχής. Ως γνήσιος μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, απέδειξε περίτρανα στην ζωή του ότι είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Κήρυξε με ανδρεία το Ευαγγέλιο, γκρέμισε πολλούς ναούς των ειδόλων, υπέμεινε δαρμούς και κακοπάθησε πολλά χρόνια δέσμιος μέσα στην φυλακή. Κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά και έπειτα στα πεινασμένα θηρία. Επειδή όμως ένα από τα θηρία μίλησε με ανθρώπινη φωνή, αλλά και επειδή στη συνέχεια έμεινε αυλαβής από τα υπόλοιπα μαρτύρια, όλοι τους εξεπλάγησαν. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των θαυμάτων, τον άφησαν ελεύθερο να επιστρέψει στην πατρίδα του την Σεβαστή, όπου ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ο Άγιος Τατίων καταγόταν από το Μαντίνεο της Μητροπόλεως Κλαυδιουπόλεως στην Ερδελία της επαρχίας Ονοριάδος. Συνελήφθη διότι ήταν χριστιανός και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Ουρβανό. Αυτός τον ρώτησε αν επιμένει να ομολογεί τον Χριστό και ο Τατίων με τόλμη απάντησε ότι θα τον ομολογεί μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Αμέσως τότε τον έδιραν σκληρά και τον ξέσχισαν με σιδερένια νύχια, κατόπιν τον έστειραν μέχρι θανάτου μέσα στην Κλαβδιούπολη, αφού πρώτα έκανε το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού και έπειτα παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Ο Άγιος Ιερομάρτης, Ισαπόστολος και Εθναπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο φωτιστής του υπόδουλου ελληνικού γένους. Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος Απόστολος του Ευαγγελίου στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Γεννήθηκε στο χωριό Μεγάλο Δένδρο της Ετωλίας το έτος 1714 από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Λίτσικα και στην Μονή της Αγίας Παρασκευής στα βαντιανά των Αγράφων. Σε ηλικία 20 ετών μετέβη στο Άγιο Νόρος για να σπουδάσει στην Αθωνιάδα Σχολή, όπου είχε σπουδαίους διδασκάλους, τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Νικόλαο Τζαρτζούλη. Περί το έτος 1759 ενεδίθη το αγγελικό σχήμα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και έλαβε το όνομα Κοσμάς. Προς τα τέλη του 1760, με την άδεια και την ευλογία του τότε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Σοφρονίου του Δευτέρου, πραγματοποίησε τρεις έως τέσσερις περιοδίες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κήρυξε τον Λόγο του Θεού σε απλή γλώσσα και ενίσχυσε πολύ το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, προτρέποντας, από όπου κι αν περνούσε, να ιδρύονται σχολεία και εκκλησίες. Οι χριστιανοί αλλά και κάποιοι μουαμεθανοί τον σέβονταν. Εκείνοι που τον μισούσαν θανάσιμα ήσαν οι Εβραίοι. Ο Άγιος κατασυκοφαντήθηκε από τους Εβραίους της Ιππήρου ως δίθεν όργανο της Ρωσίας και υποκινητής επαναστάσεως των χριστιανών εναντίον του Οθωμανικού κράτους. Τελικά ο φθόνος των Εβραίων σε συνεργασία με τους Τούρκους είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Άγιος Κοσμάς στο χωριό Καλικόνταση του Βερατίου της Βορείου Υπήρου στις 23 Αυγούστου του 1779 και συνελήφθη την ώρα που κήρυτε τον Λόγο του Θεού. Την επομένη ημέρα, 24 Αυγούστου, με εντολή του Κούρτ Μπασά, κρεμάστηκε από ένα δένδρο, στις όχθες του ποταμού Άψου, και το σώμα του ρίχθηκε στο ποτάμι, από όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού. Τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Ετολού ήταν προφητικά γεμάτα θεία χάρη και απλότητα, Κάποτε είπε στους κατοίκους κάποιου χωριού «Ήρθα στο χωριό σας και σας κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για τον κόπο μου. Με χρήματα μήπως. Τι να τα κάνω τα χρήματα. Η πληρωμή η δική μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή».